Στα πλαίσια τώρα μιας πρότασης βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, δεν μπορεί παρά να προτείνεται ορθολογικός καθορισμός των χρήσεων γης, των όρων και των περιορισμών για την άσκηση των δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, με τα γνωστά εργαλεία που έχουμε, δηλαδή τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Γενικά πολεοδομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, ειδικές πολεοδομικές μελέτες κτλ. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η ποιότητα ζωής των μονίμων και των εποχιακών κατοίκων, το κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον και τέλος η διατήρηση, που είναι τόσο σημαντική, των οικοτόπων, οι οποίοι δύναται να συνδυαστούν με συμβατές δραστηριότητες, όπως την προώθηση των εναλλακτικών μορφών καλλιέργειας, την ενθάρρυνση και ορθολογική ανάπτυξη ήπιων μορφών αναψυχής, τον οικοτουρισμό και άλλες ειδικές μορφές τουρισμού. Θα προσπαθήσω, ναι. Η στρατηγική τώρα της ανάπτυξης είναι ένα ολοκληρωμένο και αδιάσπαστο σύνολο στόχων και δράσεων, το οποίο προσδιορίζει με όρους ανάπτυξης σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, πού θέλουμε να πάμε και πώς μπορούμε να το επιτύχουμε. Σε μια εποχή μεγάλης κινητικότητας πληθυσμών, οι εμπλεκόμενοι στην τουριστική βιομηχανία θα πρέπει να ζητήσουν μεταξύ άλλων τη δημιουργία αναγνωρίσιμων τόπων που οι επισκέπτες θα επέλεγαν και θα επιλέξουν για τον προορισμό τους. Η ταυτότητα του τόπου, αυτό που ονομάζουμε τόπος, αποτελεί κατά γενική ομολογία το κυριότερο παράγοντα σήμερα και μηχανισμό τουριστικής ανάπτυξης. Το αναπτυξιακό όραμα για αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης δημοτικής αρχής εστιάζεται στην επαναδιαπραγμάτευση της τουριστικής ταυτότητας του Δήμου, έτσι ώστε να αποτελέσει δυναμικό πόλο βιώσιμης ανάπτυξης, αξιοποιώντας και προστατεύοντας παράλληλα το πλούσιο φυσικό και οικοπολιτισμικό του περιβάλλον. Όρος τώρα επαναδιαπραγμάτευση αναφέρει στη διαχείριση της περιοχής ως τουριστικό προορισμό μέσω του εμπλουτισμού του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και εγγέννησης τοπικής τουριστικής επιχειρηματικότητας. Ουσιαστική επιδίωξη της παρούσας πρότασης αποτελεί η άρση των αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ παράκτειας ζώνης και ενδοχώρης, που τονίσαμε και στην ανάλυση μας, επειδή αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του Δήμου. Η αύξηση της επισκεψιμότητας στο σύνολο της εδαφικής ενότητας του Δήμου και η δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος τόσο για τους επισκέπτες όσο και τους επενδυτές. Βασικές στρατηγικές επιλογές της παρούσας πρότασης αποτελούν η συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, επιχειρηματιών και όλων των κοινωνικών ομάδων στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων μέσω των συγκεκριμένων δράσεων, το δείγμα αυτών των δράσεων θα δούμε παρακάτω. Με τον τρόπο αυτό, επιτυχάνεται και ένα είδος τουριστικής συνείδησης που είναι τόσο σημαντική για το τοπικό κοινωνικό παραγωγικό σύστημα. Και άλλη στρατηγική επιλογή, φυσικά, είναι η επίτευξη συνάφειας αυτού που παρουσιάζουμε σήμερα και αυτού που θέλουμε, με το σχεδιασμό και τη στόχευση άλλων παράλληλων σχεδιασμών ή και υπερκείμενων σχεδιασμών. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε ότι ήδη υπάρχει ένα κατατεθειμένο και έχει εγκριθεί το σχέδιό μας για την ανάπτυξη των περιοχών της Υπαίθρου στα πλαίσια του Πολιτιστικού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, το γνωστό ΣΑΠΗ. Καθώς και για τη συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων από τον Απρίλιο του 2011, που έχει ως σκοπό, είναι ένα σύμφωνο που φιλοδοξεί να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 20% στις ευρωπαϊκές πόλεις μέχρι το 2020. Τώρα, γρήγορα θα αναφερθούμε στους στρατηγικούς στόχους. Ο στρατηγικός στόχος 1 είναι η αναβάθμιση του τουριστικού υποβάθρου μέσω της βελτίωσης των βασικών δημόσιων υποδομών. Συγκεκριμένα για τις δημόσιες υποδομές θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα και η προσβασιμότητα του οδικού δικτύου, η ποιότητα και η χωρική κάλυψη των περιβαλλοντικών υποδομών, η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών των τοπικών κοινωνικών υποδομών και υποδομών υγείας. Και φυσικά αυτές οι υποδομές είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Αν θέλουμε ο Δήμος να αποτελέσει ισχυρό ως προορισμός, να αποτελέσει ισχυρό ανταγωνιστή στην τουριστική αγορά. Ο στρατηγικός στόχος 2 είναι η διαφοροποίηση του τοπικού παραγωγικού συστήματος με έμφαση στην αναβάθμιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης του Δήμου και ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Η στρατηγική αυτή με αυτόν τον στόχο προτείνει μια ανεπτυγμένη, ολοκληρωμένη ενδογενή ανάπτυξη και που πρέπει να υπάρξει μια διεύρυνση παραγωγικής βάσης του Δήμου με έμφαση αφενός στην ορθολογική διαχείριση των αγροτικών πόρων και την καρτιτοποίηση της αγροτικής παραγωγής, που σχεδόν εγκαταλείφθηκε λόγω της ευμάρειας που προσέφερε η ανάπτυξη της προηγούμενης δεκαετίας του τουρισμού στην περιοχή. Και με τη στοχεύση στον πρωτογενή τομέα, η συγκεκριμένη στρατηγική στοχεύση συνεργασία και συνέργεια μεταξύ του πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα, με στόχο τη δημιουργία συναλλακτικών σχηματισμών, οδηγώντας
Άλλωστε το έχουμε σε CD, κυρία Παρδικογιάκη, και μπορούμε να... Ωραία. Αυτό λέω και μετά, προχωράω ακριβώς αυτό που λέει η Στεφάνη. Μισό λεπτό, τελειώσω τη φράση μου, σας παρακαλώ. Με στόχο τη δημιουργία παραγωγικού συστήματος, οδηγώντας σε επιτυχημένες συνεργασίες, αυτό που ονομάζουμε cluster. Θα προχωρήσω πολύ πιο γρήγορα. Ο στρατηγικός στόχος 3 είναι η πρόταξη μιας πολιτικής περιβαλλοντικής προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε ένα χάρτη στο οποίο αναγνωρίζουμε τις χωρικές ενότητες που υπάρχουν στο Δήμο, έτσι, που έχουν διαφορετικές αναπτυξιακές προοπτικές. Γιατί είναι χρήσιμη η διάκριση μεταξύ πρόληψης και καταστολής στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων για την αποδεπλεσματικότητά τους και την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν και που τους παρουσιάσαμε. Αυτή η διάκριση υπαγορεύεται την ένταση και το είδος της τουριστικής δραστηριότητας που διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή και που έχει αντίκτυπο στις αναπτυξιακές πιέσεις και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που διατρέχουν αυτές τις περιοχές. Τώρα, αυτές οι περιοχές που παρουσιάζονται έχουν σχέση με τις δράσεις και πώς κατανέμονται, αν θέλετε, στην εδαφική ενότητα του Δήμου. Έτσι, οι δράσεις μας αναφέρονται σε περιοχές που είναι ανεπτυγμένες τουριστικά και έχουν υποστεί ή υφίστανται έντονες πιέσεις και αλλοιώσεις. Μία από αυτές, αυτή η περιοχή είναι αυτή που δείχνουμε εδώ με μοβ χρώμα και αποτελείται περιοχή από τα Μάλια μέχρι την πρώην Αμερικάνικη βάση Μπουρνών. Περιοχές που ήταν ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές και παρουσίασαν όμως ήπια ανάπτυξη τους παραδοσιακούς οικισμούς Χερσονήσου, Σκοπιανού και του Λιφαρίου. Περιοχές που γνώρισαν τουριστική ανάπτυξη, αλλά σήμερα δυστυχώς απειλούνται με υποβάθμιση και είναι η περιοχή από τον Καρτερό μέχρι την πρώην Αμερικάνικη βάση Βουρνών και απεικονίζεται εδώ με το ροζ χρώμα αριστερά. Έτσι, περιοχές που δεν αναπτύχθηκαν τουριστικά, αλλά ακολούθησαν μια διαφοροποιημένη ανάπτυξη και είναι όλη η περιοχή της ενδοχώρας. Και αυτές τις νησίδες, τις πράσινες που βλέπετε, που είναι ειδικές περιοχές όπως χαρακτηρίζουμε, είναι περιοχές που χρειάζονται πολιτικές περιβαλλοντικής προστασίας. Οι δράσεις μας όμως δεν αφορούν μόνο τις χωρικές ενότητες ή δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χωρική ενότητα στην οποία απευθύνονται, αλλά αποτελούν και οριζόντες δράσεις που αφορούν το σύνολο του Δήμου. Τώρα, ενδεικτικά εδώ έχουμε το πίνακα των δράσεων, δεν θα τις διαβάσω, ενδεικτικά θα πω κάποια πράγματα. Είναι ο πίνακας των δράσεων που συσχετίζεται με την χωρική ενότητα και το στρατηγικό στόχο. Και αυτές είναι οι επιζώτες μας δράσεις που αφορούν την βελτίωση του δημόσιου υποδομού, την αναβάθμιση του υποβάθρου, την τόνωση της οικονομίας, την περιβαλλοντική προστασία. Υπάρχουν στο CD που σας έχει διανεμηθεί. Και από μία μόνιμη Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής που έχει ήδη συσταθεί και που ανάμεσα στα καθήκοντά της είναι να τηρεί στοιχεία και μητρό που φορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού του Δήμου, να σχεδιάζει και να εξηγείται προγράμματα δράσεων ή εξειδικευμένων δράσεων παρέμβασης μέσα στα πλαίσια αυτού του σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και επίσης να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί προγράμματα τουριστικής προβολής του Δήμου, παραγωγή δηλαδή τουριστικού υλικού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας. Και με το κλείσιμο να πούμε ότι ελπίζουμε αυτό το σχέδιο να είναι αφορμή για μια ευρύτερη κοινωνική συνένεση πάνω στο θέμα του τουρισμού. Η έμπρακτη συμμετοχή της κοινωνίας στη διαμόρφωση του παρόντου σχεδίου αποδεικνύει ότι έχει ετοιμάσει η ιδέα και η στρατηγική επιλογή για ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας της περιοχής και για το σχηματισμό μιας τουριστικής συνείδησης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη για το ενδεχομένο της παρουσίας. Ευχαριστούμε την κυρία Περδικογιάννη, τον κύριο Λιαπάκη και τον κύριο Βαϊλάκη και την κυρία Πατώση που μας συμπεριφέρει. Στο επόμενο θέμα, με βάση την προσέγγιση των περιφερειακών προεκτών του λογαριασμού τουρισμού, θα αναπτύξει ο κ. Γεράσιμος Γιαννακαθαράτος, καθηγητής της Οικονομίας Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών και θα συνεχίσει και ο κ. Σουπιδάκης, Ελευθερός Σύμβουλος της Κουάντος ΑΕΠ, Εταιρείας Τουριστικών Αναλύσεων.
Κύριε Δήμαρχε, Δημοτικό Συμβούλιο, αξιότιμη επίσημη, κυρίες και κύριοι. Το να πει κανείς ότι να ευχαριστήσει και να πει κανείς ότι είναι και ευχαριστημένος που είναι εδώ, φαντάζει κοινότυπο. Είναι αυτονόητο. Γι' αυτό και τις ευχαριστίες μου θα τις διατυπώσω στο τέλος με ορισμένα πράγματα που έχω να σας πω. Λένε ότι ένας μεγάλος γέρος άνθρωπος του τουρισμού έλεγε ότι ο τουρίστας μοιάζει σαν το σαλίγκαρο. Όπου πάει πηγαίνει με το σπίτι του μαζί. Και ξέρετε ότι έχουμε πολλά είδη σαλιγκάρων. Έτσι. Και ανάλογα είναι και τα σπίτια τους. Με σπίτι βέβαια εννοούσε τα πάντα. Εννοούσε τον τρόπο ζωής, συμπεριφοράς και κατανάλωσης. Ας δούμε όμως τι εννοούσε. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας πω προημίου ότι οι δύο ομιλίες που θα γίνουν δεν είναι αποσυνδεμένες μεταξύ τους. Δεν είναι δηλαδή όπως είμαστε πάντα σε ένα συνέδριο και κάποιος λέει την ομιλία του, το θέμα του και έρχεται το επόμενος, λέει τη δική του, έτσι δεν είναι, και προχωράει η επιστήμη ή οτιδήποτε άλλο. Και οι δύο ομιλίες είναι συναρτώμενες. Έχουν δεμένες μεταξύ τους για να δείξουν ένα και μόνο πράγμα. Ποια είναι η αναγκαιότητα της προσέγγισης με τους δορυφόρους λογαριασμούς σήμερα του τουρισμού και ποια η αναγκαιότητα τροφοδότησης και αναλυτικής πληροφόρησης του τουριστικού φαινομένου ως οικονομικού φαινομένου στην κοινωνία και στην οικονομία. Αυτό, οι δύο ομιλίες προέρχονται από διαφορετικούς φορείς, που όμως τους συνδέει τυπική σχέση αυτή τη στιγμή μαζί τους. Το Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού είναι το μοναδικό που υπάρχει στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Φτιάχτηκε γιατί ακριβώς η δουλειά. Από την άλλη μεριά, όπως γνωρίζετε, γιατί είστε και φορείς και αρχές και ασφαλώς έχετε πληροφόρηση, ένας από τους βασικούς, ίσως ο βασικότερος φορέας μέτρησης της τουριστικής δαπάνης από τα παλιά, όταν κανείς έφτιαχνε το ισοζύγιο πληρωμών, είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος σήμερα οργανώνει σε ετήσια βάση μια τεράστια έρευνα συνόρων και μετράει την τουριστική δαπάνη με όλα τα συναφή και συμπαρομακτούντα έτσι μεγέθη μαζί. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Χερσονήσου, ήρθαμε σε άμεση επαφή, επίσημη επαφή, δεν είναι δηλαδή απλώς ο Λαχαράτος Γεράσιμος και ο Αντώνης Πινάκης εδώ, δεν είναι ξέχωρα άτομα, ήρθαμε σε επίσημη επαφή με την Τράπεζα της Ελλάδος και ζητήσαμε πλήρη πληροφόρηση επί των στοιχείων όλης αυτής της έρευνας και σε συνόλη ετήσια και διαχρονική βάση που θα διενεργηθεί η προγραμματική σύμβαση. Και πήραμε θετική απάντηση. Αποτέλεσμα της θετικής απάντησης είναι ακριβώς οι δύο αυτές ομιλίες. Και θα ήθελα ιδιαίτερα να προσέξετε μετά τη δεύτερη ομιλία για στατιστικά δεδομένα που προέρχονται από τα αεροδρόμια της Κρήτης, που πράγματι, κατά την άποψή μου, εμφανίζονται στη δημοσιότητα για πρώτη φορά. Γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος, απλά να λέμε, κάνει μια μεγάλη έρευνα, παίρνει τα δεδομένα και φτιάχνει τα δελτία της, τα οποία έχετε πρόσβαση είτε ηλεκτρονικά να μπείτε, είτε να τα αγοράσετε σε έντυπη μορφή. Έχει τα ετήσια μεγέθη, τα μεγάλα. Πίσω όμως από αυτά τα μεγέθη, τα μεγάλα, υπάρχει πλήρης ανάλυση. Ένα μέρος αυτής της ανάλυσης θα δείτε σήμερα, για να αντιληφθεί κανείς τι σημαίνει πράγματι τουρισμός και ποιο το επίπεδο πληροφόρησης το οποίο έχουμε ή μάλλον εντός εισαγωγικών, για τους εισαγωγικών δεν έχουμε. Εντάξει.
Πριν λοιπόν, όπως σας είπα, ο Σαλίγκαρος και το σπίτι του. Είχα γράψει πολλά, αλλά θα αρκεστώ σε ένα παιχνίδι. Να σας δείξω κάτι και θα ήθελα να το προσέξετε. Κοιτάξτε τι συμβαίνει κάθε μήνα. Σε κάθε τόπο, σε κάθε χώρα και σε κάθε περιφέρεια. Έχουμε δύο χώρες, δύο χώρους, στους οποίους μπορείτε ανά πάσα στιγμή να βάλετε όποιο όνομα θέλετε. Η μία η χώρα, όπως ξέρετε, η χώρα προέλευσης ή αποστολής, είναι από τα αριστερά. Εδώ. Και η άλλη είναι υποδοχής. Βάλτε από εδώ την Κρήτη και από εκεί τη Γερμανία. Βάλτε ό,τι θέλετε. Ναι, δεν ακούγεται. Θα μου το λέτε, γιατί έτσι όπως μιλάω αφηρημένα, ξεφεύγω από εδώ και... γιατί μιλάμε χρόνια τώρα και λέμε για τον τομέα υπηρεσιών, τον τουρισμό, ένα τομέα δηλαδή, των υπηρεσιών, όπως όλοι οι άλλοι. Έτσι δεν λέμε. Αυτό έχει βγει και διαχέεται μέσα. Αν δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο. Οι παραδοχές είναι δύο. Και η μία χώρα και η άλλη, όπως θα δείτε, έχουν κατά βάση την ίδια μηνιαία κατανάλωση. Ένας θα φάει μπριζόλα, άλλος θα φάει κοτόπουλα, συνολικά θα πάει.